σε απεργιακή προετοιμασία για τις 18 Φλεβάρι. Ενάντια στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης βρίσκεται το συνδικαλιστικό κίνημα, σωματεία και συνδικάτα με στόχο την καλύτερη οργάνωση του αγώνα και την συμμετοχή εργαζομένων, ανέργων και συνταξιούχων, ώστε να δώσουν ηχηρή απάντηση στους σχεδιασμούς εις βάρος τους. Κάλεσμα στους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην απεργία, αναφερόμενο στο διεκδικητικό πλαίσιο και ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, απευθύνεται το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΕΔΔΗ από το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών, ο Θανάσης Μαχτσίρας. Την ερχόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή το νέο αντιασφαλιστικό νόμο. Η κυβέρνηση Βρούτση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός έφερε το νέο νομοσχέδιο που πρακτικά έρχεται να θωρακίσει όλα τα νομικά και να θωρακίσει τον νόμο Κατρούγκαλου, έτσι ώστε μία σειρά διεκδικήσεις των συνταξιούχων και των εργαζομένων να μην μπορούν τα επόμενα χρόνια να διεκδικήσουν τις απώλειες όλων των προηγούμενων ετών. Έρχεται να κλείσει μία σειρά νομικά κενά στις διεκδικήσεις των δικαστηρίων και από εδώ και πέρα βάζει στο στόχαστρο συνολικά τη ζωή των εργαζομένων. Η ασφάλιση αφορά συνολικά τη ζωή των εργαζομένων, αφορά το πώς οι εργαζόμενοι θα νοσηλεύονται στα νοσοκομεία μας, το πώς θα εμβολιάζονται τα παιδιά μας, τα φάρμακά μας, τις αναρωτικές μας άδειες, την μητρότητα, τις άδειες λοχίας, τις άδειες τοκετού. Αφορά συνολικά τη ζωή των εργαζομένων. Πρακτικά η κυβέρνηση έρχεται το επόμενο διάστημα, προετοιμάζει το έδαφος και μέσα από αυτό το νόμο, προετοιμάζει το έδαφος με βάση τις εξαγγελίες της για το σύστημα των τριών πυλώνων ασφάλισης. Δηλαδή για όλους μας σημαίνει ότι από εδώ και πέρα μέρος της ασφάλισής μας, δηλαδή θα εγγυάται το κράτος μόνο την εθνική κατώτατη σύνταξη 300, από 350 έως 384 ευρώ, όλο το υπόλοιπο κομμάτι, το ανταποδοτικό που το διαχώρισε ο Κατρούγκαλος, δηλαδή οι εισφορές μας για την υγεία μας, την περίθαλψή μας, το φάπαξ, τα επικουρικά, την νοσηλεία μας, θα τζογάρονται μέσω των επαγγελματικών ταμείων με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και τις τράπεζες. Πρακτικά σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι αύριο μπορεί να βρεθούν στο δρόμο, μπορεί να μπορούν να νοσηλευτούν στα νοσοκομεία τους, μπορεί να μην μπορούν να έχουν την περίθαλψη που έχουν ανάγκη. Σε αυτή την περίοδο η επίθεση είναι συνολική και πρέπει να δούμε ποιους αφορά η σημερινή κατάσταση. Δεν είναι μόνο τα ποσοστά αναπλήρωσης που συζητάει η κυβέρνηση και μάλιστα διατηρούνται τα κομμένα ποσοστά αναπλήρωση του Κατρούγκαλου που περιέκοψαν τις συντάξεις στο 50%. Πολύ λίγο μικρό κομμάτι των συνταξιούχων, όσοι είχαν πάνω από 30 και 35 χρόνια, υπόσχεται η κυβέρνηση ότι θα έδινε αυξήσεις. Πρακτικά όμως ακόμα και σε αυτόν τον προϋπολογισμό προβλέπονται 220 εκατομμύρια μειώσεις και στο εφάπαξ και στις επικουρικές. Ωστόσο, εμείς πρέπει να δούμε ποια είναι τα αιτήματα των εργαζομένων που ακριβώς θα διατρανώσουμε την ερχόμενη Τρίτη με την οργάνωση της απεργίας μας. Τη 10 η ώρα το πρωί η συγκέντρωση, 18 του μήνα η απεργία, 10 η ώρα το πρωί η συγκέντρωση εδώ στο εργατικό κέντρο μαζί με τα υπόλοιπα ταξικά συνδικάτα. Καλούμε τα σωματεία και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να οργανώσουμε την απεργία μας, να διεκδικήσουμε να δουλεύουμε με όρους δουλειάς και συνθήκες εργασίας που να καλύπτουν τις ανάγκες μας. Δεν μπορεί να μας οδηγούν για ακόμα μια φορά μέσα από τον νόμο. Φαίνεται ότι σφραγίζονται, ότι κανένας δεν θα μπορεί να βγει στη σύνταξη πριν τα 67 ή τα 40 χρόνια. Πρακτικά όλοι οι εργαζόμενοι θα οδηγηθούν τα επόμενα χρόνια στην ιδιωτική ασφάλιση. Από αυτή τη σκοπιά οι νέοι εργαζόμενοι, αυτοί που ζούμε τα δίμηνα, τα τετράμηνα, τα οχτάμηνα, οι συμβασιούχοι, οι αναπληρωτές στην εκπαίδευση, πρακτικά σε καμία περίπτωση δεν θα καταφέρουν τα επόμενα χρόνια όχι να δουν σύνταξη. Ούτε καν άδεια μητρότητας δεν έχουν σήμερα, ούτε καν άδεια τοκετού οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί που φεύγουν σε όλες τις γωνιές της χώρας. Από αυτή τη σκοπιά εμείς θα πρέπει να διατρανώσουμε τα αιτήματά μας για 60 χρονών να βγαίνουμε στη σύνταξη και στα 55 οι γυναίκες. Πήραμε την πενταετία καβάλα τα προηγούμενα χρόνια στο όνομα της ισότητας που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι γυναίκες εξισώθηκαν τα όρια ηλικίας, άρα τα αιτήματά μας, εφόσον παράγεται πλούτος, υπάρχει επιστημονική γνώση, υπάρχει δυνατότητα να ζούμε με αξιοπρεπείς όρους, οι εργαζόμενοι να βγουν στα 60 και στα 55, στο 80% του τελευταίου τους μισθού, όχι σε αυτό που κάνανε στο 40% όλου του εργάσιμου βίου, άρα πρακτικά οι εργαζόμενοι να δούμε τα αιτήματα που θα
διατρανώσουμε, δηλαδή το αίτημά μας για δημόσια, κοινωνική, καθολική, υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους εργαζόμενους, για όλους τους εργάτες.